Και πάμε στη νίκη τη Ζορμπά πάλι για να προσπαθήσουμε, αν μη τι άλλο, να κάνουμε μια διάγνωση για το τι συμβαίνει. Φτώχεια φέρνει γκρίνια, χάσαμε την κυβέρνηση και αρχίσαμε να τσακωνόμαστε. Τι παίζει, ρε Νίκη, εκεί? Λοιπόν, εγώ λέω να το πιάσουμε, Γιώργο, από εκεί που το αφήσαμε χθες. Mm-hmm. Που ξέραμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση κορυφής μεταξύ Τσίπρα και Σκουρλέτη, ότι ο κύριος Σκουρλέτης περίμενε να επιστρέψει πώς και πώς ο Αλέξης Τσίπρας στο γραφείο του στην Κουμουντούρου από διακοπές, για να δοθούν εξηγήσεις. Τι εξηγήσεις περίμενε ο κύριος Σκουρλέτης? Πρώτον, το βασικό ζήτημα που είχε τεθεί και το είχαμε και εμείς παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα, όταν και ξέσπασαν οι διαρροές, είναι να μην μετατεθεί χρονικά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέραμε ότι έχει συμφωνηθεί ατύπως μια ημερομηνία περί τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, αλλά περίεργες οι διαρροές το περασμένο διάστημα, το τελευταίο διάστημα, μιλούσαν για πραγματοποίηση του συνεδρίου τον Απρίλιο. Ο κύριος Σκουρλέτης είχε δυσαρεστηθεί σφόδρα με τη μετακύληση τη μετάθεση τη χρονική του συνεδρίου, διότι πίσω από αυτό είχε διαγνώσει ότι υπάρχει μια διάθεση κολυσιεργίας μόνο και μόνο για να θεωρηθεί άκερη η συζήτηση για την αιτία της ΣΥΤΑΣ. Εκκρεμεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η συζήτηση, έχει ονοματεπώνυμα. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι, έχουμε και μία σύγκρουση η οποία είναι τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με το Σκουρλέτη βεβαίως μπροστά, με τους λεγόμενους πασοκογενείς. Αυτοί που θέλουν την αλλαγή του κόμματος, το μετασχηματισμό του, όπως γράφουμε και στον τίτλο, σε ένα νέο Πασόκ, θέλουν και περισσότερο χρόνο. Ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους. Αυτοί που θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει ένα κόμμα που να συνδέεται με το παρελθόν του περισσότερο, γιατί δεν έχει και καμία, έτσι πώς να πω, δεν μπορώ να το πείσω ότι είναι και καρμπών με αυτό που ήταν, έχει αλλάξει, ένα μνημόνιο εφάρμοσε. Αυτοί πάντως που θέλουν να έχει περισσότερη σχέση με το παρελθόν του, θέλουν να γίνει γρήγορα το συνέδριο, γιατί προφανώς με τα παλιά στελέχη θα έχουν την απόλυτη κυριαρχία. Και εκεί νομίζω ότι στείνεται ένας καυγάς για την καρέκλα, είναι ένα παιχνίδι εξουσίας εσωτερικό. Ένα παιχνίδι εξουσίας εσωτερικό που τα μπλοκ δεν είναι πολλά, δεν είναι ένα. Δηλαδή υπάρχει το μπλοκ, όπως είπαμε, των ιστορικών στελεχών, ο Σκουρλέτης, ο Βούτσης, είναι ο Φίλης, είναι τα στελέχη εκείνα που δεν θέλουν να κοπεί ο ομφάλιος λόρος του προ-κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μετά υπάρχει η Προεδρική Φρουρά. Αλλά ούτε εκεί συμφωνούν απολύτως μεταξύ τους. Γιατί προεδρικοί θεωρούνται και ο κύριος Παπάς με τον κύριο Σπύριτζη, ασφαλώς. Προεδρικός όμως είναι και ο Δημήτρης Διανακόπουλος, που δεν οι υπερπατησιές των δύο τάσεων αυτών δεν συμβαδίζουν, είναι παράλληλες. Δεν τέμνονται. Λοιπόν, και υπάρχει και ένας διακριτός πόλος από μόνος του, είναι Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο κύριος Τσακαλώτος συντονίζει τα βήματά του κάθε φορά με τα στελέχη εκείνα που συμφωνεί κατά περίσταση. Δηλαδή ο κύριος Τσακαλώτος έχει πολλές φορές έρθει σε σύγκρουση με τον Πάνο Σκουρλέτη, τότε με την εφαρμογή του μνημονίου. Μετά όμως ο κύριος Τσακαλώτος συνασπίστηκε με τον Πάνο Σκουρλέτη για να τον εκλέξουν γραμματέα του κόμματος, για να γλιτώσουν τα χειρότερα κατά τους ίδιους, που ήταν να έρθει ένας Νίκος Παπάς. Λοιπόν, εκεί οι γραμμές μπλέκονται και υπάρχουν διακλαδώσεις και υπάρχουν και πορείες που είναι παράλληλες. Υπάρχει μια συναντήληψη, δηλαδή, ναι, το προεδρικό μπλοκ, είτε λέγεται Τζανακόπουλος είτε λέγεται Παπάς, συμφωνούν στο ότι πρέπει να γίνει πράξη ο αριθμητικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα για προσέλκυση πολλών νέων μελών, χιλιάδων νέων μελών. Αλλά ενώ το μπλοκ του Νίκου Παπά λέει ότι θα πρέπει να επιβληθεί και σε όποιον δεν αρέσει να μπει φημοτρό ή να φύγει, το μπλοκ Τζανακόπουλου λέει: παιδιά, πρέπει να βρούμε ένα κοινό τόπο, μία μέση λύση, να μην διαλυθεί το κόμμα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, εδώ πέρα ξέρεις, ήσουν πολύ ακριβή στην περιγραφή, πρέπει να πω, Νίκη, αλλά εδώ ξέρεις, είναι και το να παίξουμε και το ρόλο. Δηλαδή, στις δύο πλευρές της διελκυστίδας, ας πούμε, είναι από τη μια πλευρά η παρέα του Φίλη, και εγώ θα έλεγα ότι ιδεολογικά και ο Τσακαλώτος είναι προς αυτή την πλευρά, δηλαδή ένα έντονο αριστερό προφίλ. Από την άλλη πλευρά είναι το κόμμα Τσίπρα. Με τον Παπά βεβαίως, πολλά χρόνια το δεξί του χέρι, να είναι στη λογική πασοκοποίηση και τον Τζανακόπουλο να παίζει ένα ρόλο λίγο του κιανόκρανου.
Μην τα σπάσουμε κιόλας, ας πούμε. Μην γίνει και χαμός. Μην πέσουμε σε κάποια τρελή εσωστρέφεια. Εξάλλου, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον σύμφωνα και με το δικό μου το ρεπορτάζ, πολλές φορές ακούγεται να μην ξεχάσουμε ότι κάνουμε και αντιπολίτευση. Έτσι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, εδώ που τα λέμε, αν και κατά καλό καιρό, μπήκε εξαιρετικά δυναμικά στις πρώτες τις κυβερνητικές περπατησιές. Έχει φέρει πράγματα τα οποία, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε διακοπές και δεν ασχολείται με την πάρτη του, θα είχαν φέρει τα πάνω κάτω. Θα είχε βροντίξει τόπος. Έτσι. Μπορώ να πω και μερικά παραδείγματα. Το πιο πρόσφατο ήταν η ιστορία με την κατάργηση της δικαιολογημένης απόλυσης από τον εργοδότη. Αυτό ήταν θέμα για το οποίο θα προκαλούσαν στις καλές τους μέρες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πόλεμο κανονικό. Τώρα απλώς γίνανε κάποιες δηλώσεις και πέρασαν. Ανακοινώσεις και πόλεμος δηλώσεων και χαρτοπόλεμος δηλώσεων και χωρίς και στην πραγματικότητα μηδενικό πολιτικό παραγόμενο. Διότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως δεν έχει αναφορές. Ούτε κοινωνικές, ούτε συνδικαλιστικές, δεν έχει. Είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει καταγράψει μια εξαιρετικά καλή εκλογική επίδοση στις εθνικές εκλογές, σε σχέση μάλιστα με το στρατηγικό στόχο των αντιπάλων του που ήταν ότι πρέπει να διαλυθεί και να υποστεί στρατηγική ήττα. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε απλώς την εξουσία. Ωστόσο, υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχία. Είναι αντιστρόφως ανάλογη η εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ με τις αναφορές που έχει σε σωματεία και με τα λεγόμενα κινήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι και ένα ακόμη στοίχημα που θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει. Νίκη Ζορμπάς, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.